Ναι, γεια σας. Γεια σας. Πήρα τη Real News. Ναι. Αυτή τη στιγμή έχετε μία εκπομπή. Ναι. Είναι κάποιος δημοσιογράφος, ο οποίος συνεχώς εκθιάζει το ΕΑΜ και το ΕΑΜ. Ωραία. Λοιπόν, πείτε στο δημοσιογράφο, γιατί δεν μου φαίνεται να είναι πάνω από 40 χρονών, να κάτσει να διαβάσει ιστορία. Και θα δει ότι αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό. Το ΕΑΜ έπαιρνε τα όπλα από τους Άγγλους και έκανε δήθεν ότι θα σώζαν την Ελλάδα, δήθεν ότι έκαναν αντιστασιακούς αγώνες με μερικές κολογεφυρούλες, αλλά στην πραγματικότητα είχαν σκοτώσει πολλούς Έλληνες πατριώτες και στη Μέση Ανατολή και στην Ελλάδα. Ο Βελουχιώτης, ο Κλάρας, τι έχετε να πείτε, ο μεγαλύτερος αλυταράς. Αυτό που έχω να πω είναι ότι μην παίρνετε κονσέρβες στο σπίτι, μην κάνετε καμιά τρέλα μόνοι σας. Κάτι άλλο. Αλλά ακόμα και να μην έχετε, κάποια μέρα. Γιατί φοβάται να. Θα μπούμε εμείς με τις κονσέρβες, μην ανησυχείτε. Ιωάννης μεταξά στο Ιωάννη. Ακούτε. Ακούτε. Δημοσιογράφος. Ακούς Μαρή Χρυσαυγίτσα. Τα παίρνει χοντρά. Και σίγουρα αυτός ο εν λόγω δημοσιογράφος είναι διαπλεκόμενος και σίγουρα μένει σε βίλα. Όπως τόσοι και τόσοι. Θα μας μιλήσει για το ΕΑΜ, το μεγάλο καρκίνωμα του ελληνικού κράτους και έθνους. Αμ, δεν θα έρθουν με τα κονσερβοκούρια μέσα. Θα σου κάνω το λαρίκι κομπολόι. Άισι χτύρα από το χάμο όλες. Σαν την Ελλάδα. Ποντικό φάρμακο το πρωί. Ποντικό φάρμακο. Μακεδονία. Άρα μάλιστα τα διάλα από εδώ πέρα. Έπαιζαν το ρόλο του Εβραίου του Στάλιν. Και θα μου μιλήσετε εμένα. Φασίστριες. Φύρωχτε να χαθείς. Και θα μου κάνετε δεν τρέπεστε χαμένα κορμιά. Ποιος είναι το καρκίνο μα. Άισι τα διάτανο.